Ζητήσαμε από τις παρατάξεις του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, την ΕΑΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΠΑΣΚΕ, την Ταξική Αγωνιστική Συσπήρωση, να προτείνουμε στη ΓΕΣΕ το 37ο συνέδριο στις 4 Απρίλη να πραγματοποιηθεί στην Εργατούπολη του Πειραιά, στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, το οποίο έχει χωρητικότητα 500 θέσεων και υποδομές που μπορεί να στηρίξει τις εργασίες του συνέδριου. Δεν θα χρειαζόταν έτσι να ψάχνουν ανά την Ελλάδα, εξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα χρήματα των εργαζομένων, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, μιας και οι εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου θα παραχωρούνταν δωρεάν. Αλλά και βεβαίως θα ήταν πολύ λιγότερα τα οδηπορικά, αφού και οι περισσότεροι αντιπρόσωποι βρίσκονται στην Αττική. Θα ήταν άλλωστε και απόλυτα φυσιολογικό στα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΓΕΣΕ το συνέδριό της να πραγματοποιηθεί στην πόλη που ιδρύθηκε, στον Πειραιά. Και οι τρεις άλλες παρατάξεις βεβαίως, και οι τρεις, και η ΑΚ, και η ΠΑΣΚΕ και η Αγωνιστική Συσπήρωση αργήθηκαν. Η άρνησή τους αυτή δείχνει την ταύτισή τους με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, που προσπαθεί με κάθε είδους αλχημίες και πρακτικές να προχωρήσει σε ένα νέο συνέδριο φιάσκο μαζί με εργοδότες και νόθους. Όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτές οι παρατάξεις έβαλαν πλάτη να περάσουν τα σχέδια της αστικής τάξης, ιδιαίτερα στον χώρο του λιμανιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η διάλυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων λόγω της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ με τις πλάτες πλειοψηφίας της ΟΜΗΛΕ, με τις ΠΑΣΚΕ, τις ΔΑΚΕ, του ΜΕΤΑ, οι οποίοι προώθησαν την αλλαγή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης που περιλαμβάνει μείωση μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, αλλά και μετατάξεις και απολύσεις εργαζομένων. Η υπογραφή από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία για αυξήσεις 2% όταν οι ναυτεργάτες έχουν υποστεί μειώσεις πάνω από 45% τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως και την Κόσκο, όπου η κερδοφορία του μονοπωλίου πατάει πάνω σε ξεχαρβαλωμένα εργασιακά δικαιώματα, μισθούς, εντατικοποίηση δουλειάς και εργασιακές σχέσεις, που πάντα οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν από τα λειψά μέτρα υγείας και ασφάλειας. Είναι καθαρό ότι σε κάθε περίπτωση οι βιομήχανοι, τα μονοπόλια, θέλουν να ελέγχουν το συνδικαλιστικό κίνημα και βεβαίως θέλουν να ξέρουν ότι δεν θα αποτελεί εμπόδιο στα σχέδιά τους στην περιοχή. Θέλουν να ελέγχουν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, όπως ελέγχουν μια σειρά σωματεία, το ΠΑΣΕΝ, την ΠΕΝΕΝ, την ΠΙΝΙΟ, το Σωματείο Φάντασμα, το ΠΑΣΙΕ και άλλα. Να μην περάσει σε καμία περίπτωση στην πλευρά των ταξικών δυνάμεων, να μην έχει γραμμή πάλι τέτοια που να οργανώνει τους εργαζόμενους να αγωνίζεται για τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες τους. Στο τελευταίο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, οι άλλες παρατάξεις, ιδιαίτερα τα ΕΑΚ του Βασιλόπουλου αλλά και η ΠΑΣΚΕ, έλαμψαν δια της απουσίας τους. Κάτι άλλωστε που συμβαίνει από αυτές τις δυνάμεις, από όλους τους αγώνες στο τελευταίο διάστημα των εργαζομένων του Πειραιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα εμφανίζονταν μόνο στα διοικητικά συμβούλια, με προτάσεις που κινιόντουσαν στην ίδια γραμμή με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Το μέτωπό τους ήταν και είναι απέναντι στο ΠΑΜΕ και όχι στην εργοδοσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμασάνε την καραμέλα της ενότητας και όσες φορές συμφωνήσαμε να πάρουν πρωτοβουλίες, όλοι μαζί τις υπονόμευσαν και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για απεργίας. Και βεβαίως δεν ακούσαμε ποτέ στον χώρο του Πειραιά καμία κινητοποίηση από το ΠΑΣΕΤ που έχει πλειοψηφία η ΑΚ εκεί που δεν εφαρμόζεται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ούτε μια ανακοίνωση από το σωματείο, το ΠΑΣΕ, δεν έχει βγει. Άλλωστε, πώς να τη βγάλει αφού είναι σωματείο φάντασμα? Μήπως άλλωστε υπήρξε καμία κινητοποίηση από τους ναυτεργάτες του Αλακογιώργου που το μόνο που λένε είναι να κάνουμε απεργίας διαρκείας, βεβαίως με στόχο να εκφυλίσουν τον αγώνα? Η ΠΑΣΚΕ θα μας απολογηθεί ποτέ στον χώρο του Πειραιά για την κατάσταση που οδήγησε το κίνημα εκεί που ήταν πλειοψηφία, όπως τα ναυπηγεία, όπως τον ΟΛ? Θα μας πούνε για το που οδήγησε η γραμμή του κοινωνικού διαλόγου, η στήριξη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η υποταγή στα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας? Και φυσικά δεν πάει πίσω και η ΔΑΚΕ, όταν τη στελέχη της πρωτοστατούν στην απεργοσπασία, όπως η ΙΟΝ, όπου η απεργία απογορεύεται διαροπάλου από το ίδιο το σωματείο. Αυτό που τους ενώνει, εκτός των άλλων, και παρά τις όποιες διαφορές τους, είναι το αντιπάμε μέτωπο. Το κριτήριό τους δεν είναι τα αιτήματα που προβάλλονται για τις απεργίες, για τις διεκδικήσεις και για τις πρωτοβουλίες, αλλά αν η πρόταση γίνεται από το ΠΑΜΕ ή από τη ΓΕΣΕ. Έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση της κινήματος στον χώρο του Πειραιά. Έτσι κι αλλιώς έχουν ταυτιστεί με τη γραμμή της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ, που έχει σημαία τη στην ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και την κερδοφορία του. Ακολουθούν τις μεθόδους της συνδικαλιστικής μαφίας, προσπαθούν να τις επιβάλλουν και στον χώρο του Πειραιά. Στην προσπάθειά τους να αλλοιώσουν τους σχετισμούς στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, χρησιμοποίησαν κάθε μέσο και μέτρο και τρόπο μαζί με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Το Πρωτοδικείο Πειραιά έδωσε το πράσινο φως στο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό να φυτέψει νόδους αντιπροσώπους αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου, παρά το ότι η διοίκηση αλλά και η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό τους.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, νομιμοποιήθηκαν αντιπρόσωποι που εκλέγονταν από όλη την Ελλάδα για το συνέδριο του Κρατικού Κέντρου Πειραιά, όπως είναι το σωματείο του ΠΑΣΕ. Αλλά κύρια, επιβάλλανε να πάρει μέρος στο σωματείο φάλσμα το ΠΑΣΕ, που έκανε με γενική συνέλευση μέσα στις γιορτές και μέσα από μία γενική συνέλευση 66 ατόμων, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, εκλέξανε φορευτική επιτροπή για Αθήνα, για Πειραιά, για Αλεξανδρούπολη, για Ορεστιάδα, για Βόλο, Θεσσαλονίκη και όπου αλλού θα ψήφιζαν με τις εντολές της εργοδοσίας. Απέναντι σε αυτήν την τακτική, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στον χώρο του Πειραιά έχουμε να παρουσιάσουμε πλούσια δράση. Σημαντικός ο 9-μήνος αγώνας του Μετάλλου για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, που έριξε με επιτυχία. Αγώνες αναπτύχθηκαν επιτυχία στη χημική βιομηχανία, στο εμπόριο, στον επιστημισμό, στους ναυτεργάτες και αλλού. Σημαντική παρακαταθήκη για το πώς οργανώθηκαν κινητοποιήσεις στους προβλήτες 2 και 3 της Κόσκο, οι οποίες έκλεισαν το λιμάνι κόντρα στην τρομοκρατία και στους τραμποκισμούς της εργοδοσίας, κόντρα στις αποφάσεις των δικαστηρίων που έβγαζαν παράνομες τη μία μετά την άλλη απεργίες, κόντρα στο σωματείο που έφτιαξε εργοδοσία. Σημαντική τους κατάκτηση είναι η ένταξή τους στα βαρέα. Δεκάδες ήταν συμπαρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, ενάντια στις απολύσεις, στην απληρωσιά, στην τρομοκρατία, στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Δεν υπήρξε μικρότερη ή μεγαλύτερη κινητοποίηση που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ να μην πρωτοστάτησαν. Αξιοποίησαν κάθε δυνατότητα να γίνουν βήματα μπροστά για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Δίναμε τη μάχη απέναντι στη λογική του κυβερνητικού εταιρισμού, που αποτελεί την πέμπτη φάλαγγα μέσα στην εργατική τάξη υπέρ του κεφαλαίου. Πήραν πρωτοβουλίες να οργανώσουμε κινητοποίηση σε χώρους δουλειάς. Αξιοποίησαν συλλογικές διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις, τις συσκέψεις. Κάναμε προσπάθεια να βάλουμε σε κίνηση τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, να δυναμώσει η συσπήρωσή τους, η ενότητά τους, η διαφώτιση, να δυναμώσει η γραμμή με την οποία δίναμε τη μάχη. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αστείες αντίστασης στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική με τις κινητοποίησεις στην Κόσκο, στο Μέταλλο, στους ναυτεργάτες, στους προϋπάλληλους, στα λογοσαπνοποιία, με κινητοποίηση ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στους πληστηριασμούς, για το δικαίωμα του λαού στην υγεία, για τα προβλήματα στην παιδεία, ενάντια στις φορολογίες. Δείξαμε την αλληλεγγύη μας στους πληρωμαπαθείς της μάντρας, στην καταστροφή στο Μάτι, αναδείξαμε την ανάγκη για τη σεισμικά αντιπλημμυρικά έργα. Δώσαμε μάχη για να μην στοιχίζεται η εργατική τάξη πίσω από τα υπηρεσιακά συμφέροντα και συνδυασμούς. Αυτή μας τη δράση εκτίμησαν εργαζόμενοι στον Πειραιά και κόντρα στη λησαλαία επίθεση των άλλων τραυματάξεων μας ανέδειξαν για άλλη μια φορά πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο. Σε αυτή την κατεύθυνση, διορθώνοντας τα λάθη, ξεπερνώντας αδυναμίες, θα συνεχίσουμε για να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης στα σωματεία, να ανέβει η δράση των εργαζομένων μέσα από αυτά για σύγκρουση, σε σύγκρουση με τις δυνάμεις που είναι εμπόδιο στην οργάνωση της πάλης. Γεια σας.